Καλησπέρα σας. Πριν απ' όλα, επιθυμώ να ευχαριστήσω το Κέντρο Κριτικής Λογοτεχνίας, τον Πρόεδρό του και δια του Προέδρου όλο το Συμβούλιο, την εκλεκτή ομιλήτρια και αγαπητή φίλη την Αθανασία Ψαυλάκη για την παρουσίαση που μας έκανε, καθώς και όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Να σημειώσω με την ευκαιρία πως η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις συνιστά μια ελπίδα και ένα είδος αντίστασης, ας είναι και μεγάλη κουβέντα, απέναντι σε ένα άσχημο και επικίνδυνα ρευστό κόσμο που μας περιβάλλει. Αποτελεί εκδήλωση άμυνας απέναντι σε ένα άψυχο, μηχανιστικό, ακαλέσθητο μοντέλο ζωής. Ένα μοντέλο που φοβάται τα αισθήματα, τρέμει το υψηλό φρόνημα και τον έρωτα. Για τα δίλογα δεν έχω να πω τίποτα το ιδιαίτερο, παρά μόνο ότι είναι προϊόν μιας εσωτερικής διαδικασίας που δεν ορίζεται από καμιά εγκεφαλική πρόθεση, ούτε από καμιά δημιουργική διαστροφή ή ποιητική προσδοκία. Απλά συμβαίνει όταν κάποιες συνθήκες και κάποιες προϋποθέσεις βρίσκονται σε μια ευνοϊκή συνύπαρξη. Είμαι απόλυτα συμφιλειωμένος με το μηχανισμό αυτό και υποκύπτω αδιαμαρτύρητα στις προσταγές του. Δεν προτρέχω ούτε βήμα, ούτε ένα βήμα από τα δρόμενα και χαίρομαι που βρίσκομαι στην ασφάλεια του τετελεσμένου. Για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ, την ιδιωματική, τουλάχιστον στο ένα μέρος του βιβλίου, θα ήθελα να πω ότι την επιλέγω συνειδητά όχι μόνο για την εκφραστική της δύναμη, αλλά και για την ισχυρή συναισθηματική σχέση που με συνδέει με τον κόσμο που αντιπροσωπεύει. Για τις στιγμές, για τις μνήμες, για τις εικόνες ενός άδωλου συναισθηματικού και κοινωνικού προτύπου. Εν τέλει, στον χώρο της ποίησης δεν βρέθηκα εκπροθέσεως. Με όλες τις ευνοϊκές συγκυρίες και τις συμπατικές νομοτέλειες που συνόδεψαν τη ζωή μου, προέβην στην οποιαδήποτε ποιητική πράξη εξαμελίας και μόνο. Ας είναι αυτό το εξαμελίας έστω ένα μικρό ελαφρυντικό εν ώψη της ετοιμιγορίας σας. Σας ευχαριστώ.